Είναι απαράδεκτο, είναι αντεργατικό. Εργαζόμενοι να πληρώνουν χρηματικά ποσά ως πρόστιμα επειδή οι εργοδότες τους παραβιάζουν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εντολές του εργοδότη. Δεν είναι συνεργαζόμενος στη φοροδιαφυγή ή οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό και γι' αυτό και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τα πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο. Αντιδρούν τα συνδικαλιστικά σωματεία στην πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει πρόστιμο σε όσους εργαζόμενους συνεργάζονται με τους εργοδότες τους που εισφοροδιαφεύγουν. Είναι κοροϊδία η κυβέρνηση να μας λέει ότι προσπαθεί να χτυπήσει την εισφοροδιαφυγή, ειδικά με αυτόν τον τρόπο. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι θέλουν τα ένσημά τους. Δεν κάνει κανένας εργαζόμενος εθελοντικά τη μαύρη εργασία, ούτε κανένας δουλεύει ανασφάλιστος. Δεν είναι μέτρο το οποίο θα λειτουργήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι εργαζόμενοι θα εξακολουθήσουν να εργάζονται υπό αυτό το καθεστώς και οι εργοδότες θα εξακολουθήσουν να παρανομούν. Η μοναδική λύση είναι να ενισχυθούν οι υποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μάλιστα, τα πρόστιμα για κάθε εργαζόμενο θα κυμαίνονται από 400 έως και 500 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα επιβάλλεται το πρόστιμο όχι μόνο σε επιχειρηματίες αλλά και σε όσους εργαζόμενους εμφανίζονται στα χαρτιά να μη απασχολούνται, αλλά βρίσκονται από τους ελέγχους των επιθεωρητών εργασίας να τηρούν κανονικό ωράριο. Αν ο εργαζόμενος δεν εκτελέσει την εντολή που του έδωσε ο εργοδότης, τον θα απολύσει. Και σήμερα δεν είναι εύκολο να βρει δουλειά λίγο πιο πέρα. Επομένως, λοιπόν, δεν μπορεί ο εργαζόμενος να είναι συνυπεύθυνος για οτιδήποτε κάνει ο εργοδότης. Όταν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει κάτω από την τρομοκρατία της εργοδοσίας και κάτω από την κατάσταση που η κυβέρνηση με την πολιτική της έχει δημιουργήσει, διαλύοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς και δημιουργώντας όλο αυτό το κλίμα στους χώρους εργασίας. Το γενικότερο κυνηγητό των οφειλετών προς τα ταμεία θα ξεκινήσει στο δεύτερο τρίμηνο του 2011. Μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Υπουργείο Οικονομικών κάθε φορά που θα εκδίδουν ή θα λαμβάνουν ένα τιμολόγιο. Παράληψη ενημέρωση θα σημαίνει ότι η συναλλαγή δεν θα μπορεί να συμπληρωθεί στα βιβλία της επιχείρησης, ενώ θα επιβάλλεται και πρόστιμο. Αν έφτασε η οικονομία μας εδώ, έφτασε γιατί το κράτος ήταν αφρέγγιο, δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και είχε αφήσει τους πολίτες γενικότερα να πιστεύουν ότι το κράτος δεν υπάρχει και ουσιαστικά δεν υπήρχε για αυτούς, για τους μικρομεσαίους ουσιαστικά, και σήμερα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν αυτοί οι επιχειρηματίες, οι μικροί, να αντέξουν τη λέλαπα της κρίσης. Παρά τις αντιρρήσεις νομικών κύκλων, προωθεί τη διαδικασία του αυτοφόρου για όσους δεν πληρώνουν το ΦΠΑ. Επίσης, μελετώνται ακόμα υψηλότερα πρόστιμα και συγκεκριμένες κατηγορίες παραβάσεων. Επίσης, από τον Ιούλιο, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταβάλουν ταυτόχρονα μέσω τραπεζών τόσο τους μισθούς όσο και τις εισφορές και τους φόρους που αντιστοιχούν. Πρακτικά, η επιχείρηση θα μπορεί να πληρώσει μισθούς εάν δεν είναι ταυτόχρονα σε θέση να αποδώσει τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές.